Έσοδα έχουμε πει σε ένα τρίμηνο. Και προχωράμε καλά. Ιούλιο, Σεπτέμβριο. Ναι, θα έπρεπε ας πούμε ιδανικά να είμαστε στα βεβαιωθέντα στο 75%. Ιδανικότατα. Είμαστε στο 70, στο 69,94%. Και από αυτά έχουμε εισπράξει το 97%. Είναι νούμερο. Τι κλασικέ αποκλήσει πάλι με τα 20 εκατομμύρια και τα 4 εκατομμύρια των εκτάκτων εσόδων που είναι αυτό με το ΕΣΠΑ που είναι προηγουμένω, το κλασικό άνοιγμα. Και βέβαια εξαιρετικά αναμενόμενα είμαστε πίσω στα προηγούμενα οικονομικά ετών. Όχι τα περσινά που μεγαλύτερα πρώτη φορά, τα παλιά μα. Τα παλιά μα χρέη κουβαλιούνται, ναι. Ω τα έξοδα και εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη κίνηση από την προηγούμενη φορά, διότι ξυπνήσαν οι διαγωνισμοί μας. Και φτάσαμε σε ένα σημείο επιτέλους να λαμβάνουμε τους διαγωνισμούς, να τους προωθούμε, να έχουμε τους αναδόχους και να πληρώνουμε επιτέλους από τα τακτικά μας κτλ. Τους αναδόχους μας και άρα έχουμε και την αύξηση των εξόδων. Εκτελέσεις. Στα ΕΣΠΑ φυσικά είμαστε πίσω, ξέρουμε ότι δεν έχουμε εξοδέψει σχεδόν τίποτα από την αρχή του χρόνου σε συγκροματοδοτούμενα. Τα έσοδα έχουν αλλάξει σε τελείως ρυθμό φέτος. Νομίζω ότι ήταν σαφές και από τις αναμορφώσεις που είδατε κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι και η χρηματική κατάλογη και η εισπραξιμότητα στα πλαίσια των δυσκολιών αυτής της χρονιάς ήταν σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι και το 2016 θα είναι μια καλή χρονιά διαχειριστικά για τα έσοδα, αφού έχουμε ουσιαστικά εξορθολογήσει όλες τις δομές και των εξόδων και των προμηθειών. Βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από τη δυνατότητα των πολιτών σε αυτές τις ώρες και στιγμές να πραγματικά να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε. Το τεράστιο μεγάλο πρόβλημα ήταν στο θέμα των προμηθειών. Το θέμα των προμηθειών του Δήμου είναι τόσο αγγυλωμένο γραφειοκρατικά που φτάσαμε τον Αύγουστο να μην έχουμε παραλάβει ακόμα σημαντικά πράγματα για τη λειτουργία του Δήμου. Αυτό που θα βοηθήσει και του χρόνου για τον προϋπολογισμό είναι ότι φέτος έχουμε κάνει μια τεράστια δουλειά στις προμήθειες ως προς τις μελέτες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που ήταν η μεγάλη γάγκρενα η φετινή, αλλά και γενικότερα ως προς τις μελέτες όλων των προμηθειών μας. Κάτι που θα βοηθήσει τις προμήθειες ήδη από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να είναι πανέτοιμες για να προκηρύξουν διαγωνισμούς. Τα ουσία, οι προϋπολογίσεις μας προς το νομικό πρόσωπο αυξάνονται κατά μισό σχεδόν εκατομμύριο, διορθώνοντας και ένα έλλειμμα στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που δεν αποδεδόταν σωστά. Έτσι ώστε η παιδική μας και ό,τι άλλο χειρίζεται το νομικό πρόσωπο να έχουν την οικονομική ανεξαρτησία τους. Μία αύξηση υπάρχει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, διότι οι δαπάνες τους φαίνεται να μην φτάνουν από αυτά που είδαμε αυτή τη χρονιά, να μην φτάνουν ποτέ για να καλύψουν τα σχολεία μας τις δαπάνες τους, για να μην αναφέρω τα ανοίγματα που έχουν το παρελθόν. Και θα υπάρξει μία μείωση της επιχορήγησης της δημοφέλειας, υπό την έννοια όμως ότι δεν θα τη φορτώνουμε με όλα αυτά που είχαμε να τη φορτώνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι των εκδηλώσεων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των δημοσίων σχέσεων περνάει και προϋπολογίζεται ανακατηγορία στον προϋπολογισμό και από εκεί και μετά βέβαια στην πράξη θα δούμε αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Πάντως τα λεφτά ουσιαστικά που φεύγουν από την επιχορήγηση έχουν έρθει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου. Σε προγραμματικές μας δηλώσεις, εκτός από τα προφανή φεστιβάλ Φιλίππων, την Πεθάνη και ο Δίο, έχουμε τις προγραμματικές μας, μια προγραμματική σύμβαση για το Κοσμόπολης. Θα δούμε σε ποιο βαθμό και σε ποιο εύρος, γιατί το Κοσμόπολης, όπως ξέρετε, είναι ένα brand name πολύ δυνατό και δεν πρέπει να το αδικήσουμε. Αλλά είναι στις προθέσεις φέτος να το βάλουμε σε σειρά. Μέσω της δημοφιλίας. Το 99%. Αυξάνουμε το προϋπολογισμό του Καβάλα SSO στα 50.000 ευρώ. Μαζί με τα 10.000 ευρώ τα φετινά, τα οποία θα ανατεθούν για την διοργάνωσή του και την δημιουργία, αν θέλετε, μιας μελέτης εφαρμογής του. Έτσι ώστε του χρόνου να προχωρήσει όπως το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως με στόχο στα επόμενα χρόνια να περάσει σε μια άλλη διαχείριση πολύ πιο ευέλικτη που δεν θα εξαρτάται από την δυσκολία ή μη του Δήμου ή της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, αλλά θα προχωράει όπως τα επόμενα δύο φεστιβάλ που θα σας αναφέρω, το Wood Water Wild και ο αγώνας ο νυχτερινός μας, το Night City Run, εκδηλώσεις οι οποίες και έτσι να κάτσουμε θα γίνουν και είμαστε απλά αρρωγοί.